Είχαμε δύο ληστείες λοιπόν. Η πρώτη σημειώθηκε στις 11 το βράδυ επί της οδού Αγίου Διονυσίου στην περιοχή του Μενιδίου. Και εκεί έγινε στόχος ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ, ένα κατάστημα ΟΠΑΠ Play, το οποίο ανήκει σε έναν Έλληνα ομογενή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τον επισκεφθήκαμε και ο ίδιος μας είπε, δεν ήθελε βέβαια να κάνουμε πλάνα ούτε από το μαγαζί του, ούτε να κάνει δηλώσεις. Μας είπε όμως ότι μπήκαν στο μαγαζί τρεις νεαροί που είχαν καλυμμένα πρόσωπα. Ο ένας είχε καλά σνικοφή, οι άλλοι δύο είχαν πιστόλια. Του άρπαξαν τις εισπράξεις περίπου 500 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Ακούμε με καλά και 50 λεπτά, 500 ευρώ. Άκου, τι ψιλικατζής είναι αυτό. Ναι, στο Μενίδι. Αυτός θεωρεί ότι κάποια στιγμή θα του γινόταν, το περίμενε θα του συμβεί. Να. Και μάλιστα θεωρεί ότι ίσως πίσω από την επίθεση αυτή να βρίσκονται και κάποιοι δυσαρεστημένοι πελάτες. Έτσι μας το είπε, που αν τους βρει θα τους κρεμάσει την πάρνηθα. Έτσι μας είπε χαρακτηριστικά. Αλλά. Τώρα η δεύτερη περίπτωση έγινε εδώ στα Ηλίσια, σε ένα μίνι μάρκετ. Mm-hmm. Ναι, ήταν εξοργισμένος, ήταν πολύ ο άνθρωπος. Λόγω του είχε πέσει τη ληστεία. Η δεύτερη δελιστία έγινε εδώ στην περιοχή λοιπόν των Ηλισίων, σε ένα μινι μάρκετ. Εισέβαλε ένας ένοπλος με καλυμμένο πρόσωπο, ακινητοποίησε τον υπάλληλο και άρπαξε και από εκεί τις εισπράξεις. Μικροεγκληματικότητα, αυτό που λέμε μικροεγκληματικότητα. Συνέχεια όμως. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.